Κυρίες και κύριοι, κατευθείαν στην δεύτερη πολιτική μας συζήτηση, καλησπέριζω τον Τομεάρχη Μεταναστευτικής Πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Γιώργο Ψυχογιό. Καλησπέρα, κύριε Ψυχογιέ. Καλησπέρα, κύριε Βελιγκόνη, και στους τηλεθεατές και τηλεθεάτριες του Κόντρα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εγώ που είστε μαζί μας, να ξεκινήσουμε λίγο από τα θέματα της οικονομίας. Κατηγορείτε την κυβέρνηση ότι εφάρμοζε τη λάθος πολιτική πριν τον κορονοϊό και έφερε την ύφεση. Τα στοιχεία δείχνουν ότι είχαμε ύφεση πριν τον κορονοϊό. Ωστόσο, ακούσαμε και πριν τον κύριο Μαρκόπουλο να λέει ότι και χτες η χώρα δανείστηκε και το ομόλογο συγκέντρωσε μια πολύ πολύ θετική υποδοχή από τους επενδυτές. Και ότι γενικώς ούτε επιτόκια ανεβαίνουν, ούτε spreads, ούτε γράφει κανείς ότι η Ελλάδα θα καταστραφεί, ούτε τίποτα. Τι λέτε για όλα αυτά? Κοιτάξτε, τα στοιχεία είναι αμήλικτα. Παραδώσαμε τη χώρα με 2,8% ανάπτυξη. Ναι. Και ενώ η Νέα Δημοκρατία είχε υποσχεθεί 4%, το Μάρτιο του 2020 βρισκόμασταν στην ύφεση 0,9%. Ναι. Αυτό δηλαδή από μόνο του δείχνει ότι πραγματικά η κυβέρνηση ήταν εκτός στόχων για πολλούς λόγους, ακόμα και πριν την πανδημία. Δηλαδή, όταν τορπιλίζεις τα εργασιακά, όταν επιτίθεσαι στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, όταν δεν αφήνεις περιθώρια να εκτελεστούν ακόμα και έργα τα οποία είχαν χρηματοδοτηθεί το προηγούμενο διάστημα και να φέρομαι στους δήμους και την τοπική αυτοδιοίκηση, τότε δεν υπάρχει ενίσχυση του ΑΕΠ. Επομένως, δεν μπορεί η Νέα Δημοκρατία να μιλάει για αυτά τα θέματα. Σίγουρα η πανδημία επιδείνωσε την κατάσταση, αλλά σε κάθε περίπτωση αυτά τα οποία αντιμετωπίσαμε και παραδώσαμε εμείς ήταν σαφώς καλύτερα για την ελληνική οικονομία από ότι βρέθηκαν, σας είπα, ακόμα από το Μάρτι του 2020, πριν ξεσπάσει ο κορονοϊός. Κύριε Ψυχογιέ, ο ΣΥΡΙΖΑ βάζει πλάτη στην εξωτερική πολιτική. Ήδη από χθες έχετε αποτιμήσει θετικά την Ελληνοϊταλική Συμφωνία για τις ΑΟΣ. Σήμερα ο κύριος Τσίπρας έθεσε ως προϋπόθεση να σχεδιαστούν όλα αυτά και με έναν τρόπο ως εθνική στρατηγική να γίνει Συμβούλιο Αρχηγών. Και η κυβέρνηση και η Νέα Δημοκρατία σας απαντά ότι αυτό είναι ένας τακτικισμός και ότι θέλετε να δείξετε ότι έχετε την πρωτοβουλία των κινήσεων. Γιατί αλήθεια βάζετε πλάτη? Κοιτάξτε, ούτε στο τραπέζι του διαλόγου δεν σας καλούν. Άκουσα την προηγούμενη συζήτηση και νομίζω θυμούνται και οι τηλεθεατές και οι τηλεθεάτριές μας τι αντιπολίτευση έκανε η Νέα Δημοκρατία στην εξωτερική πολιτική. Από τη Συμφωνία των Πρεσπών, η οποία θωράκισε τη χώρα και απέναντι στην Τουρκία και αναβάθμισε τη θέση της και τώρα την τηρούν και την τιμούν, μέχρι τις παρεμβάσεις μας σε ευρωπαϊκό επίπεδο για το προσφυγικό, μέχρι τις συσκέψεις των χωρών του Νότου και την πολυεπίπεδη εξωτερική πολιτική με ΗΠΑ, Ρωσία, Κίνα, της τριμερής και τετραμερής Ανατολικής Μεσογείου, όπου μας κατηγορούσαν για λαϊκισμό, μας κατηγορούσαν για προδότες, υπήρχαν επιθέσεις ακόμα και απέναντι σε βουλευτές. Και ερχόμαστε τώρα εμείς να πούμε το αυτονόητο, ότι πράγματι αυτή η συμφωνία είναι κάτι που εμείς είχαμε προετοιμάσει και είναι κάτι θετικό. Πρέπει να συμπληρωθεί από την επέκταση της Αιγαλίτιδας ζώνης στα 12 μίλια και να υπάρξει και οριοθέτηση της ΑΟΣ με Αίγυπτο και Αλβανία. Μακάρι, και βέβαια ζητάμε το Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών, να υπήρχε για τη χώρα όχι μόνο στην εξωτερική πολιτική, στο προσφυγικό που ανέφερα πριν, που έφερνε τους πρόσφυγες και τους μετανάστες στο ΣΥΡΙΖΑ και τώρα έχουμε τριπλάσιο κόσμο στα νησιά, ή στην κλιματική κρίση στην οποία ανακάλυψε η Νέα Δημοκρατία ότι είναι ένα παγκόσμιο ζήτημα, και σε άλλες υποθέσεις του δημόσιου βίου που δηλητηρίασαν την κοινή γνώμη. Μακάρι να υπήρχε την αντιπολίτευση, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν απεμπολούμε το δικαίωμα και την υποχρέωσή μας να κάνουμε σκληρότατη κριτική σε ό,τι έχει να κάνει με τις παραλήψεις της κυβέρνησης, με τα ψίχουλα που δίνει στην κοινωνική πλειοψηφία για μέτρα στήριξης και την ενίσχυση σε λίγους και ισχυρούς, τις απευθείας αναθέσεις σε όλα τα επίπεδα με τα σκάνδαλα τα οποία δρομολογούνται μέσα στον κορονοϊό και όλες τις άλλες παρεμβάσεις στο δημόσιο χρήμα που πλήττουν σε αυτή την περίοδο το σύνολο της κοινωνίας. Δεν θα σταματήσουμε να το κάνουμε αυτό, όπως και στο νομοσχέδιο της παιδείας που άκουσα ότι συζητήσατε νωρίτερα με τον κύριο Μαρκόπουλο. Κύριε Ψυχογιέ, για να μείνουμε στο χαρτοφυλάκιό σας, το προσφυγικό, σήμερα είχατε και μια αντίδραση για τις εικόνες συνωστισμού έξω από την υπηρεσία ασύλου στην Κατεχάκη. Ωστόσο, επειδή αυτές οι ουρές υπήρχαν εδώ και πάρα πολύ καιρό, το Υπουργείο λέει ότι έχει δώσει τις αναγκαίες παρατάσεις, ότι πολλά από αυτά τα χαρτιά που ζητούν οι άνθρωποι που ήταν εκεί απ' έξω, πολλοί από τις 3-4 τα ξημερώματα κατήγγυλαν, μπορούν να δοθούν και ηλεκτρονικά κλπ. Γιατί δεν σας πείθουν όλα αυτά? Καταρχάς να πω σε σχέση με το προσφυγικό, σε σχέση και με την προηγούμενη συζήτηση, ότι όταν η χώρα πήγαινε στο Συμβούλιο της Ευρώπης και επέβαλε κυρώσεις στην Τουρκία, αλλά και ζητούσε κατανομή του βάρους
στο προσφυγικό μεταναστευτικό, με πλήρη σεβασμό του διεθνούς δικαίου και του δικαίου της θάλασσας, και όχι με αυτά που βλέπουμε τώρα και καταγγέλλονται για συνεχείς επαναπροωθήσεις. Δεν ζητούσε ρήτρα εξαίρεσης, όπως κάνει τώρα ο κύριος Κουμουτσάκος, για να μπορεί η Ελλάδα να ταυτιστεί με τις χώρες του Βίζεγκραντ και να αποτελέσει μαύρη κοιλίδα στην παγκόσμια ιστορία. Επομένως, εδώ, πέρα από το συγκεκριμένο ζήτημα που θέσατε, υπάρχει και ένα ευρύτερο πλαίσιο, το οποίο παραβιάζεται διαρκώς από την κυβέρνηση και εκθέτει τη χώρα. Ναι. Όσον αφορά το θέμα της Κατεχά και της υπηρεσίας ασύλου, εμείς είχαμε πει εγκαίρως ότι έπρεπε να ληφθούν μέτρα προκειμένου να υπάρξουν οι παρατάσεις των δελτίων ασύλου που δεν έχουν υπάρξει, είναι μέχρι 31/5. Η προθεσμία που είχαν οι άνθρωποι. Mm-hmm. Βέβαια, να ενισχυθούν και οι εργαζόμενοι οι οποίοι λαμβάνουν τις οδηγίες και τα πρωτόκολλα που πρέπει. Και βέβαια, να υπάρξει και μία οργάνωση των επισκέψεων προκειμένου να αποφεύγονται αυτά τα φαινόμενα. Αυτό δεν έγινε. Και με συγχωρείτε, αλλά σε σχέση και με την υπόλοιπη πολιτική της Νέας Δημοκρατίας, με τις εξώσεις αναγνωρισμένων προσφύγων ή γενικότερα με τη στοχοποίηση και τον κοινωνικό αυτοματισμό, κανείς μπορεί να υποθέσει ότι αυτά τα φαινόμενα είτε δεν ενδιαφέρουν, είτε υποδαβλίζονται, είτε θέλουν να δημιουργήσουν εντυπώσεις στην κοινή γνώμη. Επομένως, να τα αποκαταστήσουν άμεσα και να διευκολύνουν και τους εργαζόμενους και τους ετούντες άσυλου. Έχετε καθόλου εικόνα με αυτούς τους ανθρώπους που τους ξεσπίτωσαν, δηλαδή βασικά όχι ξεσπίτωσαν, γιατί σε δομές έμεναν. Τι ακριβώς γίνεται? Πριν μια εβδομάδα, ο βουλευτής σας στην Λέσβο, ο κύριος Μπουρνούς, μας έλεγε ότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή ξεσπιτωμένοι 1.600 πρόσφυγες και ότι ουσιαστικά απλώς βρίσκονται στο νησί, στους δρόμους, με ό,τι μπορεί να σημαίνει αυτό και για τους κατοίκους και για το ρίσκο που υπάρχει μιας ανάφλεξης. Μιλάμε για απελπισμένους ανθρώπους, δεν υπάρχει αμβολία. Ακριβώς, και σε αυτό έχει υπάρξει αντίδραση, να έχετε υπόψη σας και οι τηλεθεατές μας, και από τους δήμους οι οποίοι έτρεχαν τα προγράμματα της στέγασης και οι οποίοι αντιδρούν στο να βρεθούν οι άνθρωποι στο δρόμο χωρίς σχέδιο και μέρημνα για την επόμενη μέρα, και για λόγους που θα έχουν να κάνουν με την κοινωνική συνοχή, αλλά και για λόγους εξαθλίωσης που θα προκληθεί. Άρα, προς το παρόν, υπάρχει μια αντίδραση η οποία έχει να κάνει και θεσμικά με την εξέλιξη αυτή. Εμείς συνεχίζουμε τις ενέργειές μας προκειμένου να αποτραπεί και να δοθεί χρόνος για να ενταχθούν σε προγράμματα εργασίας, στέγασης, αλλά και σε ό,τι έχει να κάνει με την συνολική ενσωμάτωσή τους. Και πιστεύω ότι πρέπει να το αναθεωρήσει η κυβέρνηση, διότι προφανώς κάποια στιγμή θα βγουν από τις δομές αυτοί οι άνθρωποι, αλλά πρέπει να βγουν με εκείνο το περιβάλλον και εκείνη την προσοχή, προκειμένου και να ενταχθούν, αλλά και να τους αντιμετωπίσουμε πραγματικά ως ανθρώπους που έχουν δικαιώματα και υποχρεώσεις. Λέτε ότι αντέδρασαν και οι δήμοι οι οποίοι τρέχουν τα προγράμματα στέγασης. Έχουν κοπεί δηλαδή και λεφτά σε ανθρώπους που είχαν ήδη μπει σε σπίτια ενοικιαζόμενα, επιδοτούμενα? Να ξεκαθαρίσω κάτι. Αυτά τα χρήματα τα οποία δίνονταν για τη στέγασή τους στο πρόγραμμα Εστία ή τις δομές φιλοξενίας είναι ευρωπαϊκά χρήματα. Μα γι' αυτό ρωτάω. Τι λογική έχει δηλαδή? Δεν επιβαρύνεται ο προϋπολογισμός. Ποια λογική έχει από την πλευρά της κυβέρνησης? Ναι, ακόμη και οικονομική. Προσπαθώ να βρω μια λογική οικονομική έστω. Κοιτάξτε. Κάποια στιγμή και εμείς είχαμε πει ότι δίνουμε ένα εξάμεινο στους αναγνωρισμένους πρόσφυγες προκειμένου να αυτονομηθούν. Τους βάλαμε στην εκπαίδευση, τους βάλαμε στα προγράμματα εργασίας. Είχαμε αλληλεπίδραση με τις τοπικές κοινωνίες προκειμένου και αυτοί να ζήσουν αξιοπρεπώς και όπως προβλέπει το διεθνές δίκαιο. Αυτό έχει τεράστια διαφορά από αυτό που γίνεται τώρα με την de facto έξωση χωρίς προϋποθέσεις. Ο λόγος λοιπόν έχει να κάνει ότι απελευθερώνονται θέσεις για την αποσυμφόρηση, η οποία όμως θα έπρεπε να γίνει εδώ και μήνες, κύριε Μελιγκόνη, αλλά δεν τολμάει η Νέα Δημοκρατία, παραβιάζοντας και το ευρωπαϊκό και το διεθνές δίκαιο, κάνοντας αναθέσεις όπως λέγαμε πριν, εκθέτοντας τη χώρα, να συγκρουστεί με κάποιους δημάρχους οι οποίοι αντιδρούν, προκειμένου να δημιουργήσει νέες θέσεις φιλοξενίας. Προσπαθεί λοιπόν με αυτόν τον τρόπο και επιδιώκει να απαξιώσει και να εξευτελίσει αναγνωρισμένους πρόσφυγες χωρίς δικαιώματα στην κοινωνία, προκειμένου να διάσει κάποιες ελάχιστες θέσεις για να μπορέσει να στεγάσει ανθρώπους που θα έπρεπε εδώ και καιρό να έχει φροντίσει να ανανεώσει τα ευρωπαϊκά προγράμματα, τα οποία δεν επιβαρύνουν τον προϋπολογισμό. Και όπως είπατε, όλα αυτά είναι μια πραγματική σπέκουλα της κυβέρνησης, ότι αυτά τα χρήματα ήταν από τον εθνικό προϋπολογισμό. Ήταν και είναι από ευρωπαϊκά κονδύλια. Απ' την άλλη πλευρά όμως, το γεγονός ότι βλέπουμε να επικρατεί μια σχετική ηρεμία στο μέτωπο του προσφυγικού, ακόμη και στα νησιά, δεν μας έρχονται ειδήσεις
για κοινωνική όξυνση ή για καταστάσεις που είχαμε δει στο παρελθόν. Όλο αυτό δεν έρχεται να, τέλος πάντων, να επιβεβαιώσει αυτά που κάνει το Υπουργείο ή δεν δίνει το δικαίωμα στο Υπουργείο να πει όλα καλά τα κάνω αφού κανένας δεν φωνάζει. Κοιτάξτε, το γεγονός ότι αυτά δεν βγαίνουν στην επιφάνεια είναι η συζήτηση που κάναμε πριν, έτσι. Όταν έχεις δώσει στα κανάλια 30 εκατομμύρια ευρώ για τον κορονοϊό ή όταν δίνεις στα ΚΕΚ που λέγαμε πριν 80 εκατομμύρια και σε μια εταιρεία για τον νεότερα 30 και σε ημετέρους και σε εξαργυρώσεις γραμματείων, προφανώς όλα αυτά δεν θα βγουν και δεν θα ενοχλήσουν. Αν, κύριε Μελιγκόνη, η κατάσταση που επικρατεί σήμερα στα νησιά και είναι τραγική και για τους αιτούντες άσυλο και για τις τοπικές κοινωνίες ή στην ενδοχώρα, όπου υπάρχουν περιστατικά που δεν μπορώ να σας περιγράψω κάθε μέρα το τι συμβαίνει, ναι, σε σχέση με την πρόσβαση στην υγεία, σε σχέση με την κράτηση η οποία γίνεται πλέον μέχρι 36 μήνες, σε ναι, σχέση με τα αυτονόητα που πρέπει να έχουν οι δομές φιλοξενίας, τότε ενδεχομένως η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ να είχε μπει και σε έναν κλειδονισμό. Όμως όλα αυτά που κάναμε εμείς και τα οποία δεν συνέχισε η Νέα Δημοκρατία δυστυχώς, με τα προγράμματα ένταξης, στέγασης, αλληλεπίδρασης με τις τοπικές κοινωνίες και συμμετοχή στην καθημερινότητα με πίεση στην Ευρώπη, διότι αυτό έπρεπε να κάνει από την αρχή μέχρι το τέλος για μετεγκατάσταση από την Ελλάδα και επανεγκατάσταση από την Τουρκία απευθείας, αν ήθελε να συγκρουστεί. Έτσι μόνο μπορεί να αντιμετωπίσει το προσφυγικό. Το γεγονός λοιπόν ότι δεν βγαίνουν στην επιφάνεια όλα αυτά τα οποία γίνονται καθημερινά, ναι, δεν σημαίνει ότι το προσφυγικό ότι έχει μπει σε μια ροή ή ότι έχει αποτελεσματικότητα αυτή η πολιτική που είναι και απάνθρωπη και ευτελίζει τη χώρα και επιβαρύνει τις τοπικές κοινωνίες και τις αγνοεί, βυθίζοντας τα νησιά αυτή τη στιγμή. Τώρα, είστε μεταφορικά μιλώντας με το δάχτυλο στη σκανδάλη στο ΣΥΡΙΖΑ σε ό,τι αφορά στην επαναλειτουργία του τουρισμού. Κατηγορείτε την κυβέρνηση ότι δεν έχει σχέδιο. Ωστόσο, όλοι λένε και οι ειδικοί επιδημιολόγοι ότι προφανώς υπάρχει ένα ρίσκο από τους τουρίστες που θα έρθουν. Θα υπάρξουν ξενοδοχεία καραντίνας. Ο κύριος Βατόπουλος πριν, ο καθόλου σεβαστός καθηγητής μας, έλεγε ότι είναι θέμα ημερών να πάρουν οι ξενοδόχοι και τα υγειονομικά πρωτόκολλα και όλα, τέλος πάντων. Υπάρχουν τα μέτρα προστασίας. Τι άλλο θέλετε, δεν πρέπει να λειτουργήσει ο τουρισμός? Θα πεινάσουμε το χειμώνα. Κοιτάξτε, εμείς είπαμε εξ αρχής ότι πρέπει να υπάρχει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο και στον τουρισμό και στους άλλους τομείς. Ναι. Δυστυχώς, από το γεγονός ότι δεν στελεχώθηκε επαρκώς το Εθνικό Σύστημα Υγείας μέσα σε αυτό το διάστημα, μέχρι το ότι δεν υπάρχουν μαζικά τεστ ακόμα στους ανθρώπους που έρχονται στη χώρα ή και στους γηγενείς. Ναι. Από το δεδομένο ότι τα σχολεία άνοιξαν για 10 μέρες μόνο και μόνο για να ανοίξουν και να ικανοποιηθούν κάποιες φωνές οι οποίες επέμεναν γι' αυτό. Και όλα τα υπόλοιπα, βέβαια όπως είπαμε, και τα ψίχουλα που δίνουν στον τουρισμό, επισητισμό, ναι, σε ό,τι έχει να κάνει γενικότερα με τον κλάδο. Mm-hmm. Ναι, προφανώς σιγά σιγά και βήμα-βήμα να ξεκινήσει ο τουρισμός, αλλά αυτό θέλει συγκεκριμένη οργάνωση, στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των ξενοδοχείων προκειμένου να αποπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους, γεγονός το οποίο δεν γίνεται. Και βέβαια δεν υπάρχει και ανάλογη ενίσχυση, όπως σας είπα, υγειονομική, τόσο στα νησιά όσο και στην ενδοχώρα. Αυτές είναι οι κινήσεις που θωρακίζουν και που διαφημίζουν και τη χώρα. Αλλά δυστυχώς, όπως είπαμε και πριν, η κυβέρνηση έχει το μυαλό της στην επικοινωνία κυρίως και βέβαια σε αναχρονιστικές και συντηρητικές παρεμβάσεις όπως αυτή που είπαμε πριν του Υπουργείου Παιδείας σήμερα και αύριο, αλλά και στις ιδιωτικοποιήσεις τις οποίες προχωρεί στην ΕΙΔΑΠ, στα δίκτυα του ΑΔΜΙΕ, ακόμα και στο φυσικό αέριο στην Πελοπόννησο σε εμάς, το οποίο είχε ενταχθεί στη δημόσια επιχείρηση, και σε όλους τους άλλους τομείς, στην ουσία υπονομεύοντας το δημόσιο συμφέρον και την κοινωνική πλειοψηφία. Κύριε Ψυχογέ, σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ, καλό βράδυ, να είστε καλά.